τους κεντρικούς άξονες του προγράμματος έργων που επεξεργάστηκε η Επιτροπή της Παράταξης του Μωυσή Ελισάφ για ένα νέα εποχή, παρουσιάστηκαν σήμερα από τον υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος ήταν πλαισιωμένος από μέλη της Επιτροπής. Προτάσεις που, σύμφωνα με τον κύριο Λισάφ, είναι αποτέλεσμα επίπονης δουλειάς που έκανε επιτρίμηνο η συγκεκριμένη επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τα έργα. Η δημιουργία ενός διοικητικού και εμπορικού κέντρου ελεύθερο από αυτοκίνητα, η ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου, η ανάπλαση των κέντρων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, η διαμόρφωση της παραλίμνιας ζώνης, η αξιοποίηση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων αλλά και η αναβάθμιση περιοχών με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία, τη συλλογική μνήμη και τον πολιτισμό είναι οι κυρίαρχες προτεραιότητες στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού, όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος. Όπως εξήγησε, όλες οι παρεμβάσεις είναι ενταγμένες σε ένα ολοκληρωμένο και διαχρονικό σχέδιο δράσης που στηρίζεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Ηπείρου, στην σύνταξη ολοκληρωμένων σχεδίων και ειδικών μελετών για την Παραλίμνιο, τη Λιμνοπούλα και τον Μάτσικα, το Κάστρο και το Στρατόπεδο Βελισσαρίου, στην ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για το Λεκανοπέδιο, στην πρόταση για τη βιώσιμη κινητικότητα σε όλο το εύρος του Δήμου, στην πρόταση για την προστασία της λίμνης και της παραλίμνιας ζώνης, στην πρόθεση έργων ευρύτερης σημασίας όπως το φυσικό αέριο, τα πάρκα γεωθερμίας και άλλα. Τις τελευταίες μέρες παρουσιάζονται εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής μακέτες για διάφορες μεγάλες παρεμβάσεις στην πόλη. Η παράταξή μας ήδη αναφέρθηκε στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Σήμερα είμαστε εδώ όχι για να διατυπώσουμε την κριτική μας, αλλά για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το χωροταξικό σχεδιασμό και τα έργα. Και οι προτάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα επίπονης δουλειάς που επί τρεις μήνες έκανε η Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί. Η σύνταξη ολοκληρωμένων χωρικών σχεδίων και ειδικών μελετών είναι η προϋπόθεση για κάθε παρέμβαση στον ιστό της πόλης μας και την ευρύτερη περιφέρειά της. Με βάση τα σχέδια αυτά, πρέπει να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων, το οποίο θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες μελέτες στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο θα καθορίζεται από τα εξής. Δημιουργία διοικητικού εμπορικού κέντρου ελεύθερο από αυτοκίνητα, με πεζοδρομήσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, δίκτυο ποδηλατοδρόμων, πλήρη αναδιάταξη των αστικών συγκοινωνιών. Ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου. Σε αυτό ακριβώς το ολοκληρωμένο σχέδιο ενοποίησης των χώρων του κέντρου πρέπει να ενταχθεί και η αναμόρφωση της Άνω Πλατείας. Άμεση χωροθέτηση και διαμόρφωση περιφερειακά του κέντρου χώρων στάθμευσης. Ανάπτυξη και ανάπλαση των κέντρων των δημοτικών ενωτήτων με πεζοδρομήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση των χώρων αναψυχής. Μελέτη και διαμόρφωση του παραλιμνίου μετόπου. Διαμόρφωση ενός πλαισίου έργων σε όλη την έκταση του Δήμου για την ανάπλαση και αξιοποίηση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων, πάρκο Πυρσινέλα, Άλσος. Αναβάθμιση περιοχών με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της πόλης, τη συλλογική της μνήμη και τον πολιτισμό της. Καταγραφή και συντήρηση όλων των υποδομών του Δήμου, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Τα έργα τα οποία θα μετατρέψουν τα Γιάννενα σε πόλο εκπαίδευσης, έρευνας, εμπορίου, τουρισμού και παροχής υπηρεσιών πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και να προγραμματιστούν με ακρίβεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλιστεί ο τρόπος χρηματοδότηση κάθε έργου και κάθε δράσης. Τα νέα έργα θα συσχετιστούν με τις υπάρχουσες δομές του Δήμου και τα ήδη δρομολογημένα έργα του. Επειδή ο ορίζοντας πολλών παρεμβάσεων έργων υπερβαίνει προφανώς τα χρονικά όρια μιας δημοτικής αρχής, πρέπει να τύχουν ευρύτερη συνένεση. Και ενώ συνένεση όχι το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, όχι χτυπώντας τα χέρια και λέγοντας ότι εμείς είμαστε η δημοτική αρχή, άρα εμείς αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε, αλλά συνένεση που σημαίνει διάλογος, αντιπαράθεση, σύνθεση και λήψη αποφάσεων και έτσι να λάβουν χαρακτήρα καθολικής αποδοχής και να μην επηρεάζονται από αλλαγές στην κορυφή της διοίκησης του Δήμου. Δεδομένης της αναφοράς του στις μακέτες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τη Δημοτική Αρχή τόσο για την κεντρική πλατεία όσο και για το παραλίμνιο μέτωπο, ο κ. Ελισάφ διευκρίνησε πως το πρόβλημα δεν είναι οι μακέτες αυτού καθεαυτού. Κ. Ελισάφ, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Δημοτική Αρχή. Το πρόβλημα δεν είναι η μακέτα.
είναι ο ισχυρισμός ότι η μακέτα είναι ένα τελειωμένο έργο. Ότι είναι το έργο ζωής το οποίο παρουσιάζει μια δημοτική αρχή. Εμείς δεν είμαστε εναντίον στο να προγραμματίζουμε έργα και να τα παρουσιάζουμε. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεις αυτή την παρέμβαση, πώς εξασφαλίζεις τη συνένεση της κοινωνίας, των επιστημονικών φορέων, των πολιτικών παρατάξεων. Η τελευταία συζήτηση, για παράδειγμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Όταν συζητάς για ένα πολύ σημαντικό θέμα, η κεντρική πλατεία μιας πόλης είναι ένα από τα κομβικότερα σημεία τα οποία, και προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Είναι η πρώτη εικόνα που συναντάει οποιοδήποτε επισκέπτης έρχεται στην πόλη, αλλά είναι και η εικόνα με την οποία βιώνει και ο κάθε πολίτης που ζει στην πόλη. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο πολιτεύεται η Δημοτική Αρχή όσον αφορά την υλοποίηση κάποιων έργων είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα η μακέτα προφανώς, διότι για κάθε έργο το οποίο πρέπει να γίνει θα πρέπει να υπάρχει και ένας σχεδιασμός και μακέτα θα υπάρχει και συζήτηση θα υπάρχει. Το πρόβλημα λοιπόν εμείς εντοπίσαμε αφορά όχι γιατί κατατέθηκε μία μακέτα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η συνένεση της κοινωνίας. Όχι με το αποφασίζουμε και διατάζουμε, αλλά όταν αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας. Με δεδομένο ότι ιδιαίτερα για το θέμα της πλατείας από πλευράς της Δημοτικής Αρχής έχει γίνει διεθνής διαγωνισμός για την ανάπλασή της, ο κύριος Σελισάφ έκανε γνωστή την πρόθεση της παράταξής του να σταματήσει κάθε διαδικασία και να θέσει την ανάπλαση από μηδενική βάση. Το είπαμε και στην πρώτη ανακοίνωσή μας ότι αυτή θα γίνει από μηδενική βάση, ότι θα ξανασυζητήσουμε πάλι τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, θα ξαναδούμε πάλι τις μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί, θα ακούσουμε τις προτάσεις των πολιτών, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο εκείνο με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε αξιόπιστα την άποψη πολιτών και φορέων και θα προχωρήσουμε. Να σημειωθεί ότι οι προγραμματικές θέσεις της παράταξης του Μωυσή Ελισάφ πρόκειται να παρουσιαστούν την ερχόμενη Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Deluxe στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της παράταξης. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιεί η παράταξή μας την Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 7.30 στην αίθουσα Δωδώνη του ξενοδοχείου Deluxe, όπου και θα παρουσιαστούν οι προγραμματικές θέσεις της παράταξής μας για τα Γιάννενα της νέας εποχής.